Curry, του φάνηκε από το rebound επιθετικό του Ντάνστον, και δεν πάρα φτάνει στον Γκίστ. Μια εντυπωσιακή φάση στον εκμεδιασμό με το Alley-oop. Βλέπει ο Λοζέσκι. Ο Ολυμπιακός έχει φρέσκα πόδια στην άμυνα και αυτό του δίνει πλεονέκτημα. Η πάση του Λούκα στον Τάσο Μαρκέλεϊ 72-58 το μάτς. Αυτό δεν θα επηρεάσει την άμυνα πίσω στη ρακέτα. Όπως εδώ για παράδειγμα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ψάξει αυτή τη στιγμή να βρει έναν τρόπο να μπει μέσα στο μάτς, γιατί δεν έχει μπει καθόλου μέσα στο μάτς. Και αυτός ο τρόπος είναι μόνο να ανεβάσει. Διαμαντίδης. Διαμαντίδης για τον Κις. Εντυπωσιακό το highlight. 24-29 από τον James Kiss. Διαμαντίδης τις ψάχνει αυτές τις φάσεις και με τον Kiss αλλά και με τον Λάσμερ. Ούγκιτς με τον Σίμονς. Η πάσα ψηλά λόμπα του Άλεου από τον Λάσμερ. Και αμέσως βλέπουμε ότι ετοιμάζεται ο Ντάνστον. Προφανώς Σκεβίτσιους, ο Ολυμπιακός. Διαμαντίδης ύψωσε για τον Μπατίστ. Πολύ μεγάλη φάση και κάρφωμα από τον Αμερικάνο για το 33-29. Φοβερή αυτή φάση. Τη φάση την έχουν τελειοποιήσει οι δυο τους. Κοιτάξτε πως υψώνει ο Διαμαντίδης στην πλάτη του Ντόρση και κανένας δεν πάει στην περιστροφή από τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Μεγάλη ευθύνη του Γκετσεβίτσιου στην προκειμένη περίπτωση που αδυνατεί να ακολουθήσει την ταχύτητα με την οποία συνεργάζεται. Αλεού κάρφωμα από τον Πετκουέι μετά την ωραία πάσα του Σλούκα. Κοιτάξτε πως υψώνει την μπάλα. Πετάει την τρίπλα στο πλάι και ψάχνει πάσα. Θα αφήσει για τον Ντεόντοσιτς. 5-11 τρίποντα για τον Παναθηναϊκό. 4-12 για τον Ολυμπιακό που βγάζει μεγάλη φάση. Με το Άλεϊου κάρφωμα γαλμένο από το NBA του Γκουτς. Καταπληκτική πάσα. Η πάσα είναι η πρώτη και μετά η αλτικότητα του Γκουτς. Από τον σέντερ του Παναθηναϊκού παίζει και πάλι πικ εν ρολ στην πλάγια Γρανίτου. Υψώνει ωραία την μπάλα, αλεϊούπ κάρφωμα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 4-0 στο ξεκίνημα του αγώνα. Από τις ωραίες συνεργασίες του Διαμαντίδη με τον Στεφάν Λάσμερ. Δεν υπάρχει ψηλός να μαζέψει το rebound. Αυτές οι γρήγορες βιαστικές θα λέγαμε. Μπάλα λίγο ψηλά στον Πέτκουε, προσπαθεί. Και είδατε την εντυπωσιακή φάση, κοιτάξτε εδώ. Πέτκουε περνάει πάνω από το φως και καρφώνει.